του. Βεβαίως πρέπει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Βεβαίως αυτά τα μέτρα είναι παχθέστατα για τους αγρότες. Και, εγώ θα και για τους επιχειρηματίες. Και για τους επιχειρηματίες. Η φορολογία είναι ανεκδίκητη. Ναι. Θα έλεγα όμως ένα πράγμα εδώ. Καλείται τον κόσμο να ψηφίσει, τους βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν υπέρ της εθνικής προσπάθειας που είναι η παραμονή. Εσείς καλείτε εμάς. Όχι, ναι, εμείς είμαστε ναι. Αντιπολίτες. Όχι, λέτε εμείς τώρα, λέω αυτό που λέτε. Και εγώ θα καλούσα σε κάτι άλλο. Και το θέτω τώρα στο τραπέζι και θεωρήστε με τρελή. Θα το θεωρούσα την πιο συνεπή πολιτική όλων των κομμάτων, αν θέλουν εθνική ενότητα, πραγματικά. Να κάνουν τι. 300 βουλευτές να ψηφίσουν όχι. 300 βουλευτές. Εισηγηθείτε το. 300 να έρθει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να μας πει θέλουμε να ψηφίσετε όχι. 300 να ψηφίσουν όχι. Να έρθει ο Πρωθυπουργός. Τώρα αυτό το να φανούνε κάποιοι ότι δεν ψηφίζουν τα μέτρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και κάποιοι άλλοι εδώ έχουμε και πρέπει να το παραδεχτούμε. Ένα πρόγραμμα, ναι, το ξέρω ότι γινόσαστε. Όχι, ναι. Τεχνικά με συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ συμφωνούμε όλοι σε ένα πράγμα. Ότι είναι το τρίτο μνημόνιο που έρχεται και το τρίτο μνημόνιο είναι παχθές. Είπατε πριν, ο κύριος Κρεμαστινός νομίζω, ότι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος κλπ. Τα κατάφεραν. Από ό,τι έχω διαβάσει με τις ελλιπείς γνώσεις μου στην οικονομία, τις ανύπαρκτες, στην Ελλάδα ήταν το πιο επαχθές πρόγραμμα που εφαρμόστηκε. Σωστά το λέτε. Ήτανε κατά 18%, ενώ στην Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν 6 με 6,5%, στην Ελλάδα ήτανε 18%. 25 η απώλεια του ΕΠ. 25 η απώλεια είναι, του ΕΠ. Είναι όπως κύριε, ένα αυτό. Λύσουν, να σας αυτό. Πω κάτι, ήταν εδώ, σκληρότατο το πρόγραμμα. Συγγνώμη, ένα σκληρότατο πρόγραμμα. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Για μας που είμαστε βουλευτές και το λέω σε όλους, δεν θα αρχίσω εγώ το παρελθόν, αν και θα πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό, πώς μπήκαμε στο ευρώ, γιατί μπήκαμε εκείνη τη στιγμή, τι έγινε για προσαρμογή της χώρας να θωρακιστεί. Δεν θα πιάσω τέτοιες συζητήσεις αυτή την κρίσιμη μέρα. Αλλά θα πω ένα πράγμα. Εάν όλοι βλέπουμε ότι αυτή η Ευρώπη λειτουργεί εκβιαστικά σε αυτό το λαό, δεν μπορούμε να περιθωριοποιούμε το λαό στο όνομα μιας, να πούμε ότι θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ, αλλά παιδιά δεν μπορεί το Δουνουτού να λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, πρέπει κάτι να κάνετε, ναι, και να έχουμε το Σόιμπλε να βγάλει. Άλλα το να σας πω κάτι. Ναι. Σήμερα λέει ότι 60 δις κοστίσατε το επεκτεμένο πεντάμινο. Ναι. Δεν το λέτε αυτό. Όταν όμως χάνει το 25% του ΑΕΠ, ενώ η Ισπανία έχασε 6 και η Πορτογαλία 6,5, το αντίστροφο. Ξέρετε ποιο όχι το να θέμα. Πούμε, να πούμε και σε αυτό να τον κόσμο να καταλάβει. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα όμως. Ότι αυτή τη στιγμή εσείς είστε εδώ η μόνη κυβερνητική βουλευτής και μέσα σε συζήτηση μισής ώρας το πρώτο δεκάλεπτο είπατε ναι, ναι, ψηφίζω. Πλην όμως δεν θα είχα κανένα πρόβλημα με την Δραχμή. Και δεύτερον, όχι, στη δεύτερη κουβέντα που κάνατε, λέει ψηφίζουμε όλοι μαζί. Ναι, όχι. Ναι. Φαντάσου τώρα τον τύπο απ' έξω που λέει να του δώσω τα λεφτά ή να του τα δώσω. Και ακούει... Όχι, περιμένετε ναι, δύο λεπτά. Και ακούει και τον Καμένο και λέει: ψηφίζω το ένα, δεν ψηφίζω το δύο, ψηφίζω το τρία. Κυρία Καμπουράκη, ναι. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Για να μπορούμε, γιατί μην τα παίρνετε, αυτό είναι που με εκνευρίζει στην τηλεόραση και ναι. Δεν θέλω να βγαίνω, γιατί απομονώνετε φράσεις. Δεν απομονώνω, μπροστά είπα μπροστά ότι μπροστά για τη Δραχμή, για να το ξεκαθαρίσω. Εγώ ήμουνα να μην μπούμε τότε στο ευρώ. Λέω όμως συνέχεια ότι είναι δύσκολο να βγούμε από το ευρώ. Έτσι, στον αέρα, επειδή θέλουμε εθνικό νόμισμα, υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο και κυρίως μια γεωπολιτική κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη για αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ωραία, το νόμισμα, μάλιστα. Είναι και χίλια δυο άλλα. Επειδή... Όταν λέω για τους... Συγγνώμη κύριε Κρεμαστή, ναι, μόνο... επειδή αναφέρετε κάτι ναι. Για μένα, ζήτησα ναι. Από τον ναι. Κύριο Οικονομέα ναι. Να μου δώσει ναι. Το λόγο. Λοιπόν, και λέω ένα πράγμα, αφού όλοι συμφωνούμε ότι έχουν έρθει τρία μνημόνια, ότι έχει γονατίσει ο κόσμος, δεν έχουμε πια αγροτική παραγωγή. Είναι καλό σε αυτή τη Βουλή να κάνουμε μία συζήτηση μία φορά απέναντι ναι, σε αυτή την κοινωνία. Τώρα προέχει άλλο πράγμα, κυρία Αναγκαστοβούλου. Είναι εφαρμόσιμη αυτά τα μέτρα που θα φέρετε. Μπορούν να εφαρμοστούν, κοιτάξτε, μπορούν να υλοποιηθούν. Εγώ δεν μπορώ έχουν να το μία πω. Προοπτική, μία ελπίδα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εγώ αν δεν έχουμε... μπορώ να το πω, αλλά όμως μπορώ να πω ένα πράγμα. Όταν ο κύριος Μεϊμαράκης κάλεσε την Κυριακή το βράδυ, πότε ήτανε, μετά το δημοψήφισμα, την αστική τάξη
να πάρει στα χέρια της την κατάσταση, έτσι και τολμήσει κανείς και βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Θυμάμαι την έκφρασή του που είχε μέσα και ένα τζαμπουκά αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα καλώ αυτή την αστική τάξη να πάρει τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία. Δεν τις πήρε. Να φέρει. Όχι, όχι. Δεν τις έχει πάρει. Σύμφω. Δεν τις έχει πάρει. Ξέρετε τι, όταν πήγα δηλαδή, εγώ και είδα τη διαδήλωση. Αφού σας λέει θα ψηφίσουμε ό,τι φέρετε. Περιμένετε να σας πω. Γιατί να το θέμα. Να πληρώσει αυτό. Το θέμα είναι τα λεφτά. Δεν λέω για τους εκπροσώπους, αλλά λέω και για τους εκπροσώπους. Να βγει ο κύριος Μεϊμαράκης και να πει. Είχα πάει στη διαδήλωση του Μένουμε Ευρώπη, την πρώτη που έγινε. Ήμουνα στη Βουλή και έβγαινα και σας είδα μάλιστα όταν είχαν μπει. Ήμασταν μαζί στη διαδήλωση και δεν το κατάλαβα. Όχι, έβγαινα εγώ από τη Βουλή, εσείς μπαίνατε στη Βουλή μαζί με τους άλλους. Ναι. Και είδα δύο γνωστούς μου, οι οποίοι ήταν με το αυτό Μένουμε Ευρώπη. Την πρώτη χρονιά της κρίσης, ο ένας έβγαλε αμέσως 500.000 ευρώ στο Λονδίνο. Δεν λέω, παιδιά, συγγνώμη, η αστική τάξη. Η αστική τάξη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να πληρώσει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Πάγκαλος και να λέει όλοι μαζί. Εσείς κυβερνάτε και να την αναγκάσετε να πληρώσει. Έτσι πρέπει να γίνει. Όταν έχει. Και η ίδια όμως. Και η ίδια. Η μεσαία τάξη κυβερνάτε. Αν θέλουμε αυτό που λένε κάποιοι εθνική ενότητα, εγώ δεν τη θέλω, δεν πιστεύω σε εθνικές ενότητες. Μα είναι όλοι μαζί σας, αναγκάστε τους αυτού που δεν πληρώνανε να πληρώσουν. Είναι ιδεολογικά. Μα πώς θα γίνει. Εκεί, αν δεσμευτούν, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει να βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και να κάνει τις αυτές που κάνει, τις δηλώσεις που κάνει. Με ενδιαφέρουν οι πολιτικές ηγεσίες που συνομιλούν με αυτή την αστική τάξη να την καλέσουν να κάνει επιτέλους το καθήκον της. Είναι μαζί σας όλοι. Έχει μια αξία και αυτό. Θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, ορίστε κύριε Κρέμαστε. Θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι σε αυτό που είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι δεν είναι θέμα ερμηνείας δικής μου. Είναι θέμα ερμηνείας όλου του πλανήτη. Κανένας δεν είπε ότι, ξέρετε, επειδή το μνημόνιο ήταν σκληρό, γι' αυτό φτάσαμε στο τρίτο μνημόνιο. Όλοι, ανεξαιρέτως, αν είναι κάποιος που το είπε, να μου το πείτε. Λένε ότι επειδή οι άλλοι τα εφήρμοσαν και εσείς δεν τα εφαρμόσατε, και δεν μιλώ για τα φορολογικά.